Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Μυτιλίνης. Στα Λευκά έχει ντυθεί από σήμερα το πρωί σχεδόν ολόκληρη Λέσβος, αφού ο χιονιάς επέστρεψε δρυμύτερος. Προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί αρχικά στο οδικό δίκτυο που οδηγεί από την Μυτιλίνη προς το Αμπελικό, χάρη στην άμεση και έγκαιρη επέμβαση των συνεργείων του Δήμου Λέσβου, αποκαταστάθηκε, άνοιξε ο δρόμος γρήγορα. Στο σημείο βρέθηκε και μας μιλάει για το θέμα αυτό ο Αντιδήμαρχος Λέσβου, ο κύριος Νίκος Καρασάβας, ενώ προβλήματα δημιουργήθηκαν και σε άλλα σημεία του νησιού μας, όπως στο οδικό δίκτυο Μυτιλίνης Πολυχνήτου, όπου ένα πελώριο δέντρο έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος για λίγη ώρα, ενώ έγιναν και ζημιές στα ηλεκτροφόρα καλώδια της ΔΕΗ από το πέσιμο βέβαια του δέντρου αυτού. Το ρεπορτάζ που ακολουθεί είναι του Βασίλη Τινέλη. Στα Λευκά έχουν ντυθεί από το πρωί οι περισσότερες ορεινές περιοχές της Λέσβου, αφού ο χιονιάς επέστρεψε δρυμύτερος και έριξε το θερμόμετρο κοντά στους μείον βαθμούς. Είμαστε κοντά στο Αμπελικό, μια διασταύρωση για όλοι που είναι προς Αμπελικό. Ρίχνει πυκνή χιονόπτωση από το πρωί εδώ. Έχουμε περάσει τουλάχιστον 6 φορές από το ίδιο σημείο. Από πίσω μας ακριβώς ξαναστρώνει χιόνι και δημιουργεί προβλήματα. Η κακοκαιρία που πλήττει από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα τη Λέσβο έχει αρχίσει να δημιουργεί αρκετά προβλήματα, κυρίως στο οδικό δίκτυο, και ενώ το νησί βρίσκεται ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έχουμε ανεβεί μέχρι σε ένα σημείο λίγο πριν τερματίσουμε προς τον Όλυμπο. Δυστυχώς δεν μπόρεσε το μηχάνημα να τα απεξέλθει, γιατί ήταν πάρα πολύ πυκνός όγκος του χιονιού. Και σταματήσαμε σε κάποιο σημείο, είμαστε πάρα πολύ κοντά βέβαια. Δεν μπορούσαμε να το διακινδυνεύσουμε παραπάνω, ήταν επικίνδυνα. Και γυρίσαμε και επιχειρούμε συνέχεια στο σημείο που βλέπουμε τώρα, από τη διασταύρωση προς Όλυμπο, προς Αμπελικό, για να μπορέσουμε τουλάχιστον να κρατήσουμε τα χωριά ανοιχτά, μέχρι να σταματήσει η πυκνή χιονόπτωση. Τα πρώτα προβλήματα δημιουργήθηκαν στην περιοχή του Αμπελικού, όπου ο δρόμος είχε κλείσει, αλλά η άμεση επέμβαση των συνεργείων του Δήμου Λέσβου υπό την επίβλεψη του Αντιδημάρχου Νίκου Καρασάβα είχε σαν αποτέλεσμα το γρήγορο καθαρισμό του οδοστρώματος από τα χιόνια και την παράδοση του δρόμου ξανά στην κυκλοφορία. Καθαρίζουμε συνέχεια, αλλά δυστυχώς δεν σταματάει η χιονόπτωση, όπως βλέπετε και εσείς, πυκνή αυτή τη στιγμή. Οπότε μέχρι να κάνουμε τη διαδρομή πίσω μας ξαναγεμίζει χιόνι και οπότε πρέπει να ξαναγυρίσουμε πίσω. Ένα τεράστιο δέντρο έπεσε στο οδικό δίκτυο Μυτιλίνης Πολυχνήτου κοντά στη διασταύρωση της Αχλαδερής, κλείνοντας το δρόμο και προκαλώντας ζημιές στα καλώδια ηλεκτροδότησης της ΔΕΗ. Θεωρώ ότι και αύριο το πρωί εδώ θα είμαστε, όπως βλέπω τα πράγματα. Ευτυχώς όμως για μας, στο υπόλοιπο κομμάτι του νησιού, σε όλο το νησί δεν έχουμε προβλήματα προς το παρόν, ούτε προς τύψη ούτε προς καλοχώρη. Στο βόρειο τμήμα, δηλαδή στο βορειοδυτικό. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημά μας είναι εδώ που είμαστε τώρα. Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Λέσβου αλλά και της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου βρίσκονται σε συναγερμό για να αντιμετωπίσουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα που πλήττουν τη Λέσβο. Είναι πυκνή χιονόπτωση, βλέπετε και εδώ ότι αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, το βράδυ θα έχουμε μεγάλο μόνο, θα είναι κλειστό το μέρος το βράδυ. Μέχρι αύριο το πρωί δίνει. Θεωρώ ότι μέχρι αύριο το πρωί εδώ θα κλείσει αν συνεχίσουμε αυτή την ένταση. Εμείς θα κάτσουμε όσο γίνεται μέχρι να νυχτώσει, να κρατήσουμε τα χωριά ανοιχτά. Από εκεί και πέρα πια, όταν νυχτώσει, θα έρθουμε πάλι πρωί. Γύρω στους 10 τόνους αλάτι ξοδέψαμε σε αυτή την περιοχή. Και τώρα θα φορτώσετε να ξαναρθείτε πάλι. Να ξανάρθουμε δυστυχώς, ναι. Thank you.
με μια δυσάρεστη είδηση. Δυστυχώς θα συνεχίσουμε το σημερινό μας δελτίο, αφού μια 15χρονη προσφυγοπούλα αγνοείται από το πρωί, από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, όταν η βάρκα που επέβαινε, προερχόμενη βέβαια η βάρκα με μετανάστες, 52 στον αριθμό μαζί με τη 15χρονη κοπέλα, ανατράπηκε λίγο πριν φτάσει στις ακτές Λέσβου στην περιοχή Τσόνια, με αποτέλεσμα πολλοί από τους επιβαίνοντες μετάς να βρεθούν στη θάλασσα, ανάμεσα σε αυτούς και το 15χρονο κορίτσι, το οποίο, όπως λένε τουλάχιστον οι μαρτυρίες, δηλαδή οι μετανάστες που ήταν πάνω στη βάρκα, δεν φορούσε σωσίβιο. Από το πρωί τέθηκαν σε συναγερμό όλες οι αρχές ασφαλείας. Το λιμενικό βρέθηκε επί τόπου, όπως και δυνάμεις της αστυνομίας, που ερευνούσαν την περιοχή σπιθαμή προς σπιθαμή και από ξηρά και από θάλασσα. Στο σημείο βρέθηκε, αφού κλήθηκε να βοηθήσει, και η ομάδα, η ελληνική ομάδα Διάσου, το παράρτημα εδώ της Λέσβου, που συνέχεια προσφέρει τις υπηρεσίες του όπου και αν χρειαστεί. Μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, δυστυχώς δεν έχει βρεθεί κάτι το θετικό. Να επαναλάβουμε, μία 15χρονη προσφυγοπούλα έπεσε στη θάλασσα στην περιοχή Τσόνια, την ώρα που 52 μετανάστες έρχονταν από τα τουρκικά παράλια με σκοπό να αποβιβαστούν στο νησί μας. Βλέπετε, το κύμα αυτό των μεταναστών συνεχίζεται, έστω και αν οι καιρικές συνθήκες είναι πάρα πολύ άσχημες. Για μία ακόμη φορά οι Τούρκοι δουλέμποροι αποδεικνύουν ότι είναι αδίστακτοι και μπροστά στο χρήμα δεν υπολογίζουν τις ανθρώπινες ζωές. Έτσι λοιπόν ευχόμαστε, όπως βρεθεί το κοριτσάκι και να είναι καλά στην υγεία του, όλοι έχουμε μία ελπίδα, μήπως έχει βγει στη στεριά και είναι κάπου χαμένο και ίσως να βρεθεί έστω και αύριο το πρωί. Μέχρι αυτή την ώρα πάντως που μιλάμε για το θέμα αυτό, δεν υπάρχει καμία θετική εξέλιξη. Ένταση είχαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου, αφού ο κύριος Τζίμης, ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο κύριος Στατής Τζίμης, υπέβαλε ξανά το ερώτημα προς τον κύριο Κατσαρό για το τι έγιναν 350.000 ευρώ για ένα έργο που επρόκειτο να γίνει στον Πολυκνίδο και το οποίο, όπως ισχυρίζεται ο κύριος Τζίμης, και δεν έγινε και τα λεφτά κάποιοι τα εισέπραξαν. Πάμε να δούμε τι έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η ερώτηση αυτή είναι συνέχεια μιας ερώτησης που υπέβαλα προφορικά στη συνεδρίαση της 11ης Νοεμβρίου και μετά από απέτηση του αρμόδιου αντιδημάρχου την υπέβαλα και γραπτά, και αφορά τις εργασίες αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν στην αγροτική οδοποιία Δήμου Λέσβου από το σεισμό του Ιουνίου 2017. Συγκεκριμένα υπέβαλα, όπως σας είπα, γραπτός την εξής επερώτηση προς τον Πρόεδρο, προς εσάς κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, με κοινοποίηση στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και στον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου, και ζητούσα θέμα αναζήτηση στοιχείων με απόφαση των αρμόδιων οργάνων της αυτοδιοίκησης και της πολιτείας. Διατέθηκαν 350.000 ευρώ για το έργο με τον τίτλο που προανέφερα, εργασίες αντιμετώπισης κτλ. Παρακαλώ, ζητούσα δηλαδή, όπως μου χορηγήσετε εγγράφως σχετικά με το παραπάνω έργο, τα παρακάτω στοιχεία, τις μελέτες του έργου και να διαβεβαιώσετε σε ποιες συγκεκριμένες τοποθεσίες εκτελέστηκαν αυτές οι εργασίες. Το παρόν έγγραφο αποστέλλεται μετά την ίδια επερώτησή μου στην προημερησίας διάταξη συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 11.11 του 2018, είχα καταγράψει σε αυτήν την επερώτηση. Όταν παρήλθε και η τελευταία μέρα της νόμιμης προθεσμίας του ενός μηνός, δηλαδή όταν παρήλθε αυτό το χρονικό διάστημα, έλαβα την εξής απάντηση από τον κύριο Κατσαρό προς το Δημοτικό Σύμβουλο Ευστράτιο Τζιμή. Σε απάντηση του ανωτέρου εγγράφου σας γνωρίζω τα εξής. Σας στέλνω συνημμένα τις τάδε μελέτες που έχουν συνταχθεί και υπογραφεί από την Τεχνική Υπηρεσία και έχουν εγκριθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας για τα έργα με τίτλο
εργασίες αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν στην αγροτική οδοπία του Δήμου Λέσβου από το σεισμό, το επαναλαμβάνω γιατί έχει σχέση αυτό, του Ιουνίου 2017. Οι εργασίες εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις παραπάνω μελέτες. Οι εργασίες πραγματοποιούνται όποτε το νησί της Λέσβου ή συγκεκριμένες γεωγραφικές ενότητες είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, σύμφωνα με τους νόμους και τις εγκυκλίους. Από την αρχή της θητείας μας, 1η-9η του 2014, μέχρι και σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές εργασίες με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, πλημμύρες, χιόνια, σεισμός κτλ. Ο Αντιδήμαρχος Κώστας Κατσερός. Μέσα όμως, αγαπητοί συνάδελφοι, με καλή προαίρεση το λέω. Κύριε Τζιμπητή, εγώ δεν παρακαλώ, προχωρήστε στην ερώτησή σας. Ακούστε κάτι, γιατί... Ναι, είναι διαδικασία ερωτήσεων, το ξέρετε πολύ καλά. Θα προχωρήσω, γιατί δεν έλαβα απάντηση. Ούτε τώρα, ούτε τότε, ούτε τώρα. Έχει παραθέσει στοιχεία. Τι προβλέπετε η μελέτη... Τι προβλέπετε η ωραία αποζημίωση των χωματουργικών μηχανημάτων και δεν αναφέρεται αυτό που ζήτησα. Πού έγιναν αυτά τα έργα? Γιατί όπως ξέρουμε η δημοκρατία είναι ένα πολίτευμα κοινωνικού ελέγχου. Την ερώτησή σας, λοιπόν, σας παρακαλώ. Η ερώτησή μου είναι... Αφού με αγχώνετε, κύριε Πρόεδρε, δεν πρέπει. Δεν σας αγχώνω, κύριε. Ακούστε, τόση ώρα είναι σοβαρό το ποσό. Το ποσό είναι μεγάλο. Πολύ μεγάλο. 350.000 ευρώ. Λοιπόν, και σας ερωτώ. Επειδή όλοι μας είμαστε φιδωλοί του δημόσιου χρήματος. Κανένας μας... Και έχουμε εκλεγεί, προσέξτε, έχουμε εκλεγεί να το διαφυλάξουμε το δημόσιο χρήμα όλοι μας. Και επειδή βλέπω ότι στην απάντηση του κυρίου Κατσερού η απάντηση τον θέτει και ηθικά και πολιτικά έκθετο, θα παρακαλούσα την επόμενη φορά, με όλο το σεβασμό προς το σώμα και σας τους συναδέλφους, για να μην κριθούμε και εμείς ηθικά και πολιτικά. Την ερώτησή σας, κύριε Τζίμη, επαναλαμβάνω. Πού έγιναν αυτά τα έργα? Αυτή είναι η ερώτηση. Ωραία. Και... να μας απαντήσει την επόμενη φορά προφορικά εδώ και ταυτόχρονα να συγκαλέσει όλους τους προέδρους των κοινοτήτων, για να υπάρχει αυτός που λέω ότι υπάρχει ο κοινωνικός έλεγχος, τους προέδρους των κοινοτήτων και τους αρμόδιους χωρικούς αντιδημάρχους να επιβεβαιώσουν τις δαπάνες αυτές. Νομίζω ότι επ' αυτού του θέματος, επειδή δεν έχω λάβει απάντηση, καλό και τους προέδρους, τους επικεφαλείς των παρατάξεων να τοποθετηθούν, κύριε Πρόεδρε, με όλο το σύστημα. Δεν τίθεται το θέμα τοποθέτηση σε ερώτηση, κύριε Τζιμή. Αυτό είναι πρωτόγνωρο. Λοιπόν, κύριε Κατσαρέ, εγώ θα απαντήσω την ερώτηση. Πάρα πολύ σύντομα. Δεν θα κρατήσω το σώμα. Άλλη κουβέντα είχαμε. Αλλού το πει ο κύριος Τζιμής, θέλοντας να ικανοποιήσει έτσι προεκλογικά και εν ώψη εκλογών κάποιες επιθυμίες του. Λοιπόν, κύριε Δαγκλή, δεν μιλάω σε εσάς. Αποφύγετε λίγο τη στρατηγορία. Τόση ώρα δεν διακόψατε τον κύριο Τζιμή. Κύριε Δαγκλή, σας παρακαλώ. Τόση ώρα τον κύριο Τζιμή δεν τον διακόψατε. Είναι γιατί κατεβαίνετε μαζί με την ίδια παράταση. Δεν έχετε κανένα ρόλο. Δεν έχετε να σχολιάσετε. Είμαι εγώ εδώ για να τηρώ τη διαδικασία. Εκάνετε τις επιλογές. Σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Αντιδήμαρχε. Μπορεί να υποστηρίξει πάρα πολύ καλά τον εαυτό του. Κύριε Αντιδήμαρχε. Πάρα πολύ καλά τον εαυτό του μπορεί να τον υποστηρίξει. Λοιπόν, εμείς κύριε Πρόεδρε έχουμε αφοσιωθεί στην παραγωγή έργου σε αυτή τη Δημοτική Αρχή. Ηθικά και πολιτικά έκθετος δεν είμαι σε καμία περίπτωση. Ηθικά και πολιτικά έκθετος είναι εκείνος που ξέρει, γιατί ο ίδιος έκανε πάνω από 10 τέτοιου είδους αναθέσεις στις πλημμύρες του 16, του 15, κάθε φορά έκανε τις ίδιες αναθέσεις σε μηχανηματάδες με τη δική του υπογραφή. Και καλά τις έκανε για να παρέμβουν, αυτό έκανε τώρα και ο συνάδελφός μου κύριος Κατασάβας, για να παρέμβουν να δώσουν λύσεις. Όπως πληρώθηκαν τότε οι εργολάβοι, τώρα, έτσι πληρώθηκαν και τώρα, κύριε Τζιμή. Πολύ ευχαρίστως να σας φέρω για το πού έκαναν τις παρεμβάσεις
και από τις δικές σας αναθέσεις και από τις δικές μου αναθέσεις. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Εμείς συνεχίζουμε να παράγουμε έργο σε αυτή τη Δημοτική Αρχή. Δεν λαμβάνουμε υπόψη ότι σε 2 μήνες έχουμε εκλογές και δεν έχουμε καμία διάθεση να αντιπαρατεθούμε μεταξύ μας. Θα είμαστε Δημοτική Αρχή μέχρι τις 31 Αυγούστου του 2019 και πιστεύω και την επόμενη τετραετία. Ένα λεπτό, παιδί, για ποιο πράγμα. Εγώ θα απαντήσω στον κύριο Κατσαρό ότι οποιασδήποτε αναθέσεις έγιναν κατόπιν της Βασάνου εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, συγκεκριμένα που έγιναν και σε ποιο τόπο. Εδώ υπάρχει ένα σκοτεινό σημείο και υπάρχει ένα Τι λέτε κύριε Τζίμι. 2,5 χρόνια αντιδήμαρχος και δεν καταλάβατε όπου περάσατε. Αυτό έχω να σας πω μόνο. Κανένα. Συγγνώμη, αλλά εγώ που είμαι απ' έξω καταλαβαίνω ότι πενίσεστε κατάχρηση. Πρέπει να το πείτε αν είναι έτσι. Είναι δυνατόν. Λοιπόν. Αν το ξέρετε, πείτε το. Δεν μπορείτε να τα αφήνετε. Είστε ένα εισαγγελέα, κύριε Τζιμπή. Λοιπόν, σας παρακαλώ όλους. Γνωρίζουμε όλοι μας ότι σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών χρειάζεται κάποιες στιγμές να κάνουμε, να πάρουμε αποφάσεις. Κύριε Ρώση, θέλω να πω πάνω σε αυτό. Έχουμε τους συμβούλους από τον Πολυκρήτο, τον κύριο Καραγεωργίου και τον κύριο Αλεξίου, που μπορούν να μας πούνε τι έργα γίνανε. Απάντησε ο εισηγητής. Γιατί? Απάντησε ο εισηγητής στον ερωτώντα. Απάντησε ο εισηγητής στον ερωτώντα. Δεν απάντησε. Δεν χρειάζονται μεσάζοντες. Δεν σηκώσε το χέρι. Ωραία, ρωτάω εγώ. Γίνανε τα έργα. Κύριε Κατσαρέ, απαντήστε. Ό,τι θέλετε κύριε, θα το ρωτάτε γραπτός, θα παίρνετε γραπτές απαντήσεις. Ό,τι δεν σας ικανοποιεί ή ό,τι άλλο έχετε στο μυαλό σας, εγώ η Δημοτική Αρχή δεν θα πει στη λογική της αντιπαράθεσης εν ώψη εκλογών. Θα παίρνετε γραπτές απαντήσεις και αν δεν σας ικανοποιούν... Δεν είναι εν ώψη εκλογών. Αυτό το δικαστήριο είναι κοντά. Κύριε Ρούση, σας παρακαλώ, σεβαστείτε τη διαδικασία. Σεβαστείτε. Λάθος μεγάλο κάνετε. Δεν προσπαθώ να καλύψω κανέναν. Σας παρακαλώ. Σας επιστρέφω το χαρακτηρισμό. Σας παρακαλώ. Περιμένετε κύριε Αλεξίου. Θα έρθει και η σειρά σας. Κύριε Καρασάβα, τι θέλετε? Όχι, δεν είστε στη λίστα των ερωτήσεων. Γι' αυτό ζητάμε τη λίστα. Παράκληση από τους συναδέλφους. Κύριε Αλεξίου, για το λόγο. Επειδή αναφέρθηκε το όνομά μου από τον κύριο Ρούση και αναφέρθηκε η Δημοτική Ενότητα Πολυχνήτου, εγώ σαν ενδεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος μέχρι πρόσφατα στην Ενότητα Πολυχνήτου, με βεβαιότητα λέω ότι στον Πολυχνήτο δεν έγινε καμία εργολαβία το τελευταίο διάστημα από το σεισμό και μετά για αγροτική οδοπία. Ο συνάδελφός μας, ο κύριος Καραγεωργίου, λοιπόν, δεν ξέρω τι, αν μπορεί να απαντήσει. Εγώ με βεβαιότητα λέω ότι δεν έγινε καμία εργολαβία. Λοιπόν. Και μια κουβέντα, δεν είναι ζήτημα ούτε δικαστηρίων ούτε προεκλογικού αγώνα. Μπήκαν κάποια ερωτήματα και εμείς πραγματικά θέλουμε και εμείς απάντηση σε αυτό που τέθηκε, στο πού έγιναν τα έργα. Νομίζουμε ότι δεν είναι παράλογο. Είναι ζήτημα ελέγχου της Δημοτικής Αρχής στο πλαίσιο, από τη στιγμή που λέτε ότι έγιναν και έπεσαν αυτά τα χρήματα εκεί, ότι και εμείς ζητάμε απάντηση στο πού έγιναν, σε ποιες περιοχές έγιναν. Δεν απαντήθηκε, με συγχωρείτε, αλλά δεν απαντήθηκε. Τώρα θυμάμαι τώρα εγώ, κυρία Τσιριγότη, 300.000 επιδικών μου ημερών, 340, άλλες 400.000 επιμερών κυρίου Τζιμί, σε ποιους δρόμους πήγαν τα μηχανήματα και έδωσαν πρόσβαση σε δρόμους. Αυτά για να πληρωθεί ένας εργολάβος, μισό λεπτάκι, εσείς έχετε, για να πληρωθεί, όχι. Θα παρακαλέσω και εσάς τους δύο, όχι διάλογο, ακούστε το ένα, υπογράφουν μηχανικοί του Δήμου. Δεν υπογράφει ο Κατσαρός, το καταλάβατε. Οι μηχανικοί του Δήμου υπογράφουν. Οι μηχανικοί του Δήμου υπογράφουν, οι λογαριασμοί πηγαίνουν στις οικονομικές υπηρεσίες, οι οποίες ελέγχουν, πάνε στην Επίτροπο, η οποία τα ελέγχει, τα εγκρίνει και πληρώνεται εργολάβοι. Δεν μπορεί λοιπόν να πληρωθεί κανένας εργολάβος αν δεν περάσει αυτή η διαδικασία. Δεν υπογράφει ούτε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ούτε κανένας αιρετός αυτή τη διαδικασία.
Γίνεται κατανοητό. Το πού ακριβώς πέσανε, υπάρχουν πάκα φάκελα στην τεχνική υπηρεσία που αναφέρουν εκατοντάδες δρόμους. Από εκεί και πέρα, δεν έχετε παρακαλώ, κύριε Αλεξίου, σαν παρακαλώ λόγος, στο Facebook ακούγεται. Κύριε Κατσαρέ, το μιλάμε σοβαρά. Κύριε Κατσαρέ, όχι προσωπικές αιχμές, θα σας παρακαλώ. Τι να σας πω τώρα, εμάς σας παρακαλώ εδώ και προσπαθεί διακόπτη, να παίξει τον ρόλο. Ναι, λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αφήνουν υπονοούμενα. Γι' αυτό μιλήσαμε για εισαγγελέα. Αφήνουν υπονοούμενα διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κάνουν αντιπολίτευση. Οι μηχανικοί του Δήμου υπογράφουν, οι διευθύνσεις υπογράφουν, οι οικονομικές υπηρεσίες εγκρίνουν, η Επίτροπος εγκρίνει. Δεν υπάρχει τίποτα και καμία υπόνοια δεν δέχομαι και εγώ προσωπικά για τίποτα. Γι' αυτό ανέφερα το όνομα του κυρίου Σαγγελέα. Αν κάποιος έχει, όπως πήγανε για την πηγή, όπως θα πάνε και για πολλά άλλα ακόμα, στον εισαγγελέα να πάνε. Όλα θα καταρριφθούν και αυτό που θα μείνει στην κοινωνία είναι η παραγωγή έργου από αυτή τη δημοτική αρχή, όσο και αν κάποιοι δεν το θέλουν. Λοιπόν, προχωράμε. Κύριε Πρόεδρε, επειδή αναφέρθηκε το όνομά μου. Κύριε Καραγεωργίου, δεν θα το κάνουμε ταλάρα σου πανούσε. Όχι, όχι. Λοιπόν, αναφέρθηκε, δεν αναφέρθηκε ούτε κάτι με αυτό. Το Προεδρείο έχει το λόγο να κρίνει αν είναι επί προσωπικού ή όχι. Όταν είστε δημοτικό σύμβουλο και είναι λογικό να αναφέρετε σε μια συνεδρίαση το όνομά σα. Σας παρακαλώ πολύ. Όχι, δεν σας δίνω το λόγο. Αρκεί να κρατάτε σας τη διαδικασία. Παρακαλώ, την κρατάω μια χαρά τη διαδικασία. Η διαδικασία σας είναι παρακαλώ, ερώτηση, δεν έχετε το λόγο. Η ερώτηση απάντηση. Σας παρακαλώ, δεν έχετε το λόγο. Δώσατε σας παρακαλώ, δεν έχετε το λόγο. Δώσατε το λόγο σε ένα σχόλιο. Έχετε τη συνεδρίαση. Λύση τα μικρόφωνα. Δεν μπορείς να τα κάνεις. Δεν έχει δικτατορία. Παρακαλώ, ούτε ασυνδοσία έχει. Ναι, ούτε ασυνδοσία έχει. Ούτε ασυνδοσία έχει. Ούτε ασυνδοσία έχει. Ούτε ασυνδοσία έχει. Πρέπει να απαντηθεί όπως θέλετε εσείς. Όχι, όπως είναι τα στοιχεία. Απαντήθηκε. Απαντήθηκε. Αν δεν σας αρέσει η ερώτηση, η απάντηση. Αν δεν σας αρέσει η απάντηση, αυτό είναι άλλο. Απαντήθηκε η απάντηση του αρμοδίου του Δήματος. Να την απαντάω ακριβώς. Θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Μυτιλήνης, κυρίες και κύριοι. Φαντάζομαι είδατε ένα θεματάκι χθες που παίξαμε, ένα θεματάκι θεματάρα θα έλεγα εγώ, γιατί πρόκειται για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έκαναν γιορτές με άδειες τσέπες, χωρίς να έχουν εισπράξει δεδουλευμένα, για τους εργαζόμενους μιλάω, αλλά και για τις υπηρεσίες που προσέφεραν κάποιοι εργολήπτες και εργολάβοι εδώ στη Λέσβο, στην εταιρεία Τοξότης ΑΕ, η οποία είναι συμφερόντων του κυρίου Καλογρίτσα, του γνωστού κυρίου Καλογρίτσα, και οι οποίοι δυστυχώς μέχρι τώρα από το Μάρτιο δεν έχουν εισπράξει τίποτα, έχουν πάρει δεκάρα τσακιστή, παρά μόνο επιταγές χωρίς αντίκρισμα. Στο στούντιο εδώ λοιπόν της τηλεόρασης Μυτιλήνης φιλοξενώ τον κύριο Απόστολο Κουτουλή. Κύριε Κουτουλή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας να έρθετε εδώ να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, το οποίο φαντάζομαι σας έχει φέρει σε δεινή θέση όχι μόνο εσάς αλλά και όλους τους εργαζόμενους, τους εργολήπτες, τους εργολάβους, οι οποίοι εκτέλεσαν κάποια έργα της εταιρείας Τοξότης ΑΕ, του κ. Καλογρίτσα, έτσι συμφερόντων, και ενώ τελείωσατε τις εργασίες, κάνατε δηλαδή όλες τις υπηρεσίες, κόψατε τα απαιτούμενα τιμολόγια που έπρεπε να κόψετε. Πληρώσατε το ΦΠΑ, πληρώσατε τους φόρους για αυτά τα τιμολόγια, πληρώσατε ΕΦΚΑ, όλα εν πάση περιπτώσει. Ήσασταν εσείς εντάξει, βγάλατε δηλαδή από την τσέπη σας, εκτός από τον ιδρώτα σας, τη δουλειά που προσφέρατε, πληρώσατε και επιπλέον για δουλειές που κάνατε, που έπρεπε να πληρωθείτε και δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχετε δει δεκάρα τσακιστή. Από πότε είναι αυτή η ιστορία, να ξεκινήσουμε από εκεί, από πότε ξεκίνησε αυτό το έργο, αυτές οι κατασκευές που κάνατε. Ξεκίνησε περίπου, αν θυμάμαι καλά, τέλος του 2015. Το 2015. Ναι. Άρα λοιπόν... Ότι το έργο ήταν λαγκάδας πλωμαρίου, τουλάχιστον εγώ εκεί συμμετείχα ενεργά. Από το Φεβρουάριο του 2016, Μάρτιο του 2016, σταματούσαμε, ξεκινούσαμε, έφτασε το έργο να τελειώσει το 2017. Το 2017, φθινόπωρο, εξάμηνες επιταγές, μόλις τελειώσαμε. Είχατε εισπράξει τίποτα από αυτές τις πρώτες δουλειές? Ναι. Α, είχατε πληρωθεί κάποια? Κάποια ποσά, ναι, είχαμε πληρωθεί. Όπως έβλεπα εγώ προσωπικά ότι η εταιρεία κόλλησε αργού στο θέμα του ρευστού. Έτσι είχα
παραλάβει ακόμα μια επιταγή, ναι, πριν από αυτή εδώ που κρατάω, ναι, την οποία όμως πληρώθηκε. Μάλιστα. Η επιταγή. Μάλιστα. Δηλαδή τρεις μήνες από την λήξη της, διαμαρτυρήθηκε, ναι, τρεις μήνες, πληρώθηκε επιταγή. Στη συνέχεια. Ναι. Από και την ίδια εταιρεία πληρώθηκε. Από την ίδια εταιρεία. Όχι από άλλη εταιρεία. Όχι, όχι. Από την ίδια εταιρεία. Μάλιστα. Στη συνέχεια λοιπόν πήρατε και άλλα έργα. Μόλις τελειώσαμε, ναι, το έργο της Λαγκάδας Κόπικη Κορδέλα, η εταιρεία, λόγω ότι δυσκολευόταν με το ρευστό, μας είπαν δεν έχουμε πληρωθεί, δεν έχουμε καταθέσει λογαριασμό, μας έδωσε επιταγές, σε όλους σχεδόν επιταγές. Και για τα έργα που εντωμεταξύ συνέχιζαν, έτσι. Ναι, από εκεί, από τη Λαγκάδα μετά, σχεδόν αμέσως, επειδή είχαμε και το έργο Καλονής Ιδρύο και έπρεπε να παραδοθεί το κομμάτι Σκαλοχώρη Βατούσα, το οποίο είναι ένα πολύ ωραίο έργο, κάπου στα 6 χιλιόμετρα. Το περπάτησα, είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο έργο. Έπρεπε να γίνει ασφαλτόστρωση για να παραδοθεί. Να πούμε και να πληρωθεί. Πήγαμε εκεί πέρα αμέσως, δεν πήραμε καθόλου ρευστό χρήματα και συνεχίσαμε εκεί πέρα να... Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, πληρωθήκατε μόνο το πρώτο έργο, ένα μέρος ή ολόκληρο εξοφληθήκατε. Με τις επιταγές. Όχι, μερικά φορά. Έμεινε ένα υπόλοιπο. Έμεινε υπόλοιπο, ναι. Το έργο το οποίο συνεχίζεται ύστερα, εσείς και οι εργολάβοι και οι εργαζόμενοι, αυτό το κομμάτι που λέτε από το Σκαλοχώρη μέχρι τη Βατούσα, το πληρωθήκατε, πήρατε μέρος των χρημάτων. Όχι. Άρα λοιπόν γι' αυτό πήρατε μόνο λευκές επιταγές, να τις πω έτσι εγώ, χωρίς αντίκρισμα. Έτσι. Σχετικά με το έργο που κάναμε από εκεί πέρα, δεν πήραμε τίποτα. Τίποτα. Από εκεί. Από πότε είναι αυτή η ιστορία τώρα που μου λέτε, που ολοκληρώθηκε το έργο και έπρεπε να είχατε πληρωθεί. Από ποιο μήνα, θυμόσαστε, από το Μάρτιο που μου λέτε. Δεν δουλέψαμε πολύ στο Σκαλοχώρη Βατούσα, καθότι αυτά τα χωματουργικά, ναι, και όλη η δουλειά είχε γίνει σε προηγούμενα έτη και με προηγούμενους. Τα οποία τα είχαν δουλέψει άλλοι. Ναι, τελειωτικά, ας πούμε, την ασφαλτόστρωση. Η ασφαλτόστρωση είναι το κερασάκι στην τούρτα. Μάλιστα. Με αυτό μπορούσε η εταιρεία να καταθέσει το λογαριασμό και να πει, ορίστε, ελάτε μηχανική, το έργο έχει τελειώσει. Να το παραλάβει και να το πληρωθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, τι έγινε. Δεν τελειώσαμε καν. Δηλαδή, ξαφνικά τελείωσε. Ενώ θέλαμε μια-δυο μέρες ακόμα να τελειώσουμε, ας πούμε. Αν το έχετε, ναι, περπατήσει, θα είναι ωραίο το έργο, αλλά έχει κάπου ένα σκαλοπάτι. Είναι η τελευταία πίσω που έπεσε, ναι, πρέπει να συνεχιστεί, ας πούμε. Άρα το έργο αυτό δεν ολοκληρώθηκε. Για λίγο δεν ολοκληρώθηκε. Για λίγο. Λόγο. Δεν μπόρεσαμε να μάθουμε. Για λίγο δεν ολοκληρώθηκε. Επειδή δεν σας έστελνε λεφτά ή σας είπα να σταματήσετε. Αν θυμάμαι καλά, πέσαμε στο χειμώνα τον περσινό, ναι, τις, ναι, αρχές. Κατόπιν αυτού, τώρα θα πιάσουμε την άνοιξη, θα πιάσουμε να το τελειώσουμε. Μάλιστα. Πήγαμε στην, όχι εγώ προσωπικά, συνάδελφοι, που είναι, ναι, μέσα στους διαμαρτυρημένους, ας πούμε, πήγανε στη γέφυρα της Άντισσας, ναι, και δουλεύανε εκεί. Να τελειώσει. Πάλι ένα της πολύ μεγάλο τη ίδια εταιρεία, πάλι στο ίδιο κομμάτι, Καλονής Ιδρύο. Μάλιστα. Εντάξει. Ένα πολύ μεγάλο έργο. Δεν ξέρω πώς θα. Για να διευκολύνει τον χρόνο. Προχώρησε και αυτή η δουλειά στην Άντισσα που μου λέτε. Ναι, τελείωσε και αυτό το κομμάτι. Τελείωσε και αυτό το κομμάτι και εκεί σταμάτησαν όλα. Σταμάτησαν όλα. Σταμάτησαν όλα τα πάντα. Έρχεστε λοιπόν και ζητάτε τα λεφτά σας. Λοιπόν, η επιταγή αυτή εμένα μου δόθηκε 6 μήνες πριν από τη λήξη της. Δηλαδή είναι 15 Τρίτου, μου δόθηκε κάπου τον Αύγουστο του 17. Του 17. Α, το 17. Τελειώνοντας στην περιφέρεια, στο πούμε. Άρα δηλαδή έχει περάσει το 18 ένας χρόνος. Ναι, ναι. Είναι 1,5 χρόνο και αυτή είναι η επιταγή. Ακριβώς αφού είναι 15 Τρίτου η επιταγή, είναι τώρα. Είναι 10 μήνες. Όχι, είναι του 18 η επιταγή. Α, το 18 μήνες. Είναι 15 Τρίτου του 18. Γιατί μου πριν από λίγο το 17. Ναι, λοιπόν, ναι. 17 μου δόθηκε επιτάγη. Το διακάφτα λοιπόν είναι, ναι, ότι δεν σας έχουν πληρώσει τα τελευταία έργα που, ναι, έχετε φτιάξει, ναι, έτσι. Ναι, τα τελευταία. Μπορείτε να υπολογίσετε πρώτα απ' όλα πόσα άτομα είναι αυτά που σας πληρώνετε. Όπως είδα στις συναντήσεις, γιατί μια φορά έρχεται ένας, μια δεν έρχεται, ναι, άλλος, αλλά εγώ κρατάω κατάσταση. Κάτω. Ναι, είναι περίπου στα 20 άτομα. 20 άτομα. Το ποσό το γνωρίζετε που σας οφείλεται. Περίπου στο εκατομμύριο. Στο ένα εκατομμύριο. Περίπου στο εκατομμύριο. Λοιπόν, και τι έχετε κάνει από τότε, έχετε αναθέσει από ό,τι μου είπατε σε δικηγόρο στην Αθήνα. Μερικοί που έχουν και τα χρήματα και την άνεση, ναι, έχουν, διότι πρέπει να κατατεθεί η αγωγή στην Αθήνα, αφού η εταιρεία έχει έδρα, ναι, την Αθήνα, σε Αθηναίους δικηγόρους. Εκεί πέρα την αγωγή, διαταγή πληρωμής των επιταγών και, ναι, κατόπιν. Φαντάζομαι ότι εκτός από τις γιορτές που περάσετε με άλλες τσέπες, έχετε και προβλήματα σοβαρά. Οικονομικής φύσης, να μην πω ότι οδηγήσετε κάποιοι από εσάς σε οικονομική καταστροφή και όχι μόνο, γιατί έχετε προβλήματα.
δεν μπορώ να σας... το ΦΠΑ για αυτά. Ναι, ναι, τα πάντα, διότι κοιτάξτε να δείτε, τελειώνοντας ημέρα, ειδικά εμείς οι ιδιοκτήτες φορτηγών, και ακόμα χειρότερα αυτοί που είχαν και δύο στη δουλειά, έπρεπε να παραδώσουμε τη φορτωτική ή τις φορτωτικές, ανάλογα με τη δουλειά που κάναμε. Ναι. Σε αυτά κατευθείαν στο τρίμηνο υπάρχει το ΦΠΑ. Εντάξει. Τώρα αυτά τα έργα όλα που μου είπατε, ποιος ήταν ο φορέας το οποίο τα δημοπράτησε, ήταν της περιφέρειας τα έργα? Η Λαγκάδα Πλωμάρη, ναι, ήταν της περιφέρειας. Το Ξώτης είναι του Υπουργείου, το Υπεχοδέ. Ναι. Της Λαγκάδας το πληρωθήκατε, μου είπατε. Της Λαγκάδας πήραμε μόλις τελειώσαμε αυτές τις επιταγές. Μόλις τελειώσαμε και κόπη κορδέλα πήραμε αυτές τις επιταγές. Ουσιαστικά είναι από το έργο της Λαγκάδας. Πληρωθήκατε αυτές? Όχι, όπως βλέπετε είναι υπερπολιμένες. Έχουμε ένα έργο το οποίο το έχει κάνει η περιφέρεια, το οποίο δεν το έχει πληρωθεί και το οποίο κάνανε και εγγένεια, μου λέτε. Κόψε τις κορδέλες, είναι αυτό το τμήμα στον Τρίγωνο εκεί που κατεβαίνει, αυτό μου λέτε. Ναι. Πήγατε λοιπόν στην κυρία Περιφερειάρχη, στην κυρία Καλογύρου, να ζητήσετε την εξήγηση, να τους πείτε ότι ξέρετε κάτι, κάνατε εγγένεια, κόψατε κορδέλες, αλλά εμείς δεν έχουμε πληρωθεί, είμαστε στους δρόμους. Πήγατε? Μερικά άτομα πήγαν πριν από μένα, ειδικά οι ιδιοκτήτες φορτηγών και αυτοί που είχαν δύο. Και? Πήγανε και γράφτηκαν, πήραν αριθμό πρωτοκόλλου για την διαμαρτυρία που κάνανε. Είναι τώρα, όπως μου είπαν, 5 μήνες, 6, δεν έχουν κάτι πάλι. Δεν είχαν κάποια απάντηση να σας δώσουν? Όχι. Τώρα εγώ προχτές πήγα, εγώ να σας πω καθυστέρησα, διότι όπως σας είπα προηγουμένως... Μετά από 5 μήνες δεν πήρατε μια απάντηση από την κυρία Καλογύρου, από την περιφέρεια, πέρα στο σύστημα. Είπαν οι κύριοι εκείνοι που πήγαν, γιατί εγώ σας λέω ειλικρινά, δεν πήγα, ότι δεν πήραμε απάντηση. Πήραμε τον αριθμό πρωτοκόλλου που καταθέσαν τη διαμαρτυρία, αλλά απάντηση δεν πήραμε. Με αριθμό πρωτοκόλλου δεν πληρώνεται κανένας. Τέλος πάντων, ξέρετε, λοιπόν, καταθέσαν τη διαμαρτυρία. Και πήγατε τώρα ξανά εσείς. Πήγα γιατί εγώ καθυστέρησα λόγω του ότι περίμενα. Τι συνέβη, να σας πω, αν μου επιτρέπετε. Τον Ιούλιο του χρόνου του 2018, ειδοποιηθήκαμε ότι θα μας επισκεφτεί η νομική σύμβουλος, όχι εμάς, τα έργα, τα κομμάτια τα οποία κάναμε, νομική σύμβουλος της εταιρείας του Ξώτης, κυρία Χριστοδούλου, μια πολύ ευγενιστάτη κυρία, την οποία μόλις ήρθε στο αεροδρόμιο, ένας τη γνώριζε, την πλαισιώσαμε, ήμασταν 7-8 ιδιοκτήτες φορτηγών και ζητούσαμε απαντήσεις. Δεν ευνηδιάστηκε καθόλου, μας είπε ότι θα πληρωθείτε το πρώτο. Πόσο πληρωθείτε? Εγώ με ένα κλιμάκιο μηχανικό μας έδειξε, είχαμε νοικιάσει κιόλα σε ένα μάξι απέναντι από το αεροδρόμιο και την πόλη. Θα πάμε τώρα να μετρήσουμε τα κομμάτια. Ειδικά αυτό το σκαλοχώρι Βατούσα, τη γέφυρα τη Άντισα που είπαμε ότι τελείωσε. Και να λογαριαστούμε και με την περιφέρεια ένα μικρό υπόλοιπο το οποίο μένει. Για να πληρωθείτε. Αυτά είναι εντολή, μας είπε η κυρία εκείνη, ο κύριος Καλογρίτσας, να τα πάρετε όλα εσείς. Είναι περίπου 1.100.000, είναι ο δικός σας λογαριασμός. Φαντάζομαι δεν έγινε τίποτα. Ξέρετε αν η εταιρεία τα έχει πληρωθεί αυτά τα χρήματα? Τίποτα δεν ξέρουμε, γι' αυτό φτάσαμε και δεν έχουμε καμία μα καμία... Κύριε Κουτλή, δύο λεπτάκια. Εσείς όλοι αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να ζητήσετε πρώτα απ' όλα να μάθετε από την περιφέρεια αν έχει η περιφέρεια ανταποκριθεί, δηλαδή αν έχει πληρώσει το έργο. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν εγγυητικές επιστολές που αν όντως υπάρχουν και δεν έχει πληρωθεί, να μην πληρωθεί ο λάβος, να πάρετε τα χρήματά σας. Αυτό προσπαθώ να κάνω εδώ τώρα που πήρα ο ίδιος προχτές μάλιστα συγκεκριμένα στην περιφέρεια και μίλησα όχι με την κυρία Καλογύρου, με κάποιον άλλον κύριο εκεί και μου είπε ότι υπάρχει ένα υπόλοιπο 100.000, όπως μας είπε και η νομική σύμβουλος της εταιρείας, η κυρία Χρυσόδουλου, 100.000, υπόλοιπο το οποίο δεν ήρθε να το ζητήσει, ας πούμε, ξανά. Άρα η περιφέρεια κουστάει μόνο 100.000 ευρώ. Ναι, και είναι και εγγυητική το 5% του ποσού που δημοπρατήθηκε το έργο, το οποίο πρέπει να είναι γύρω στις 200.000 με 250.000, μάλιστα, η εγγυητική. Κύριε Καλογύρου, ελπίζω με αυτά που ακούω να κάνετε κάτι ώστε αν τουλάχιστον οι 100.000 ευρώ αυτές που οφείλονται στην εταιρεία το Ξώτης και η εγγυητική επιστολή, αν την έχετε, αφού σύμφωνα με τα όσα λέει ο κύριος Κουτλής έχουν εισπράξει τα χρήματα για το έργο αυτό, μείον τις 100.000 αυτές που λέει ο κύριος Κουτλής, τουλάχιστον αυτά βρείτε έναν τρόπο να τα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όπως καταλαβαίνετε το πρόβλημα είναι τεράστιο. Και αν μπορείτε να βάλετε το χεράκι σας και λίγο παραπάνω, γιατί είναι κρίμα, είναι 20 άνθρωποι, 20 οικογενειάρχες οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα, μεταξύ αυτών που γνωρίζω κάποιους
μου λένε ότι έχουμε σοβαρό το πρόβλημα, φτάνουν στο σημείο της οικονομικής και όχι μόνο καταστροφής. Δείτε το λοιπόν, εντάξει είναι κρίμα αυτοί οι άνθρωποι και φαντάζομαι ότι έχετε τη δύναμη, έχετε το λόγο να πιέσετε προς κάθε κατεύθυνση, ακόμα και στο υπεχοδέ, ώστε να πάρουν τα χρήματά τους, αφού το έργο, τα έργα, τα υπόλοιπα δεν είναι δικά σας, να πάρουν τα λεφτά τους οι άνθρωποι. Κύριε Κουτουλή, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, το παρακολουθούμε το θέμα. Θα μιλήσουμε θα και θέλατε εμείς... να ναι. σας πω λίγο ναι. ακόμα, δηλαδή ναι. Μετά από την υπόθεση με αυτή με την κυρία Χριστοδούλου, εγώ πίστηκα όντως ότι θα πληρωθούμε, καθότι ναι. μέχρι τότε είτε με, λίγα, με λίγο ρευστό, ναι. είτε με την επιταγή που σας είπα και ακόμα μια, τέλος πάντων εγώ δεν ήμουνα και φρέσκο στην εταιρεία, σαν Κουτλής δεν είχα παράπονο. Ωραία. Λοιπόν, από εκεί και μετά μας είπε η κυρία ότι μέχρι τέλος Ιουλίου θα έχουμε μετρήσει του 18 τα κομμάτια, ναι. θα τα έχουμε μετρήσει, θα βγει ο λογαριασμός, καταθέσουμε το λογαριασμό και αν... Ναι, αλλά και αυτό να γινόταν, ήταν μόνο 100.000 από την... Όχι, όχι, για το Καλονίς Ιδρύου. Ναι. Αυτό το κομμάτι ναι. ήταν το μεγάλο, ναι. το οποίο τώρα όπως κατάλαβε... Για αυτό το κομμάτι, όχι, από μάλλον, το υπεχοδέ είναι έτσι. Ναι, το υπεχοδέ, το οποίο είναι 1 εκατομμύριο περίπου αυτό, μάλιστα. μαζί με την γέφυρα της Άντισσας. Περίπου 1 εκατομμύριο, μας το είπε η ίδια. Λοιπόν, εγώ δεν γνωρίζω πόσο κάνω το έργο. Από εκεί και μετά περίμενα εγώ. Το βλέπω λίγο δύσκολο, αν μου επιτρέπετε ταπεινή μου άποψη, να πάρει το 1 εκατομμύριο και να σας το δώσει. Έτσι μας υποσχέθηκα και ο Ιωδής μέχρι τώρα τουλάχιστον είπαν θα πληρωθείτε και την προηγούμενη επιταγή εγώ έστω και με 3 μήνες καθυστέρηση την πληρώθηκα. Δεν χάνω την ελπίδα μου ότι τουλάχιστον τα λόγια φτηνής της κυρίας θα βγουν αληθινά. Το παρακολουθούμε. Αλλά το μέχρι ναι. τότε, σας λέω, η κατάσταση μέρα με την ημέρα είναι απερίγραπτη. Έχουμε 3 μήνες να δουλέψουμε από την ώρα που έπιασε να βρέχει και φέτος έχουμε βροχές συντατικές. Καλό για τον τόπο, αλλά για μας όχι, όλα άσπασαν τα μπάζα, κολλάνε στις καρότσες. Δεν μπορούν να δουλέψουν και σε άλλους. Πείτε μου κάτι τελευταίο, επειδή πρέπει να κλείσουμε. Πυρήνες δεν έχουμε καθόλου, δεν έχει λύση. Πείτε μου κάτι. Προτίθεστε να προβείτε σε κάποιες ενέργειες, κινητοποιείς αν σε περίπτωση δεν βρεθεί λύση για το θέμα σας. Στις συναντήσεις που κάνουμε, επειδή σε αγανάκτηση είναι. Δικαιολογημένοι. Δηλαδή, όχι δικαιολογημένοι, σας λέω. Είναι άνθρωποι με 2 φορτηγά. Είναι άνθρωποι εργολάβοι που είχαν ασφαλτικά, που είχαν χωματικά προσωπικό, υλικά και έχουν 150.000 λογαριασμό. 120.000 λογαριασμό. Τους πήγε η εφορία και τους λέει 45.000 φόρο. Που σημαίνει κατά σχέση. Για τα λεφτά που δεν έχουν εισπράξει. Ναι, για τα λεφτά που δεν έχουν εισπράξει. 45.000 φόρο, 50.000 φόρο. Μπορώ να σας πω και τα ονόματά τους. Αν θέλετε, δεν έχω θέμα. Μου έχουν δώσει το δικαίωμα. Αλλά. Πείτε μου, τι θα κάνετε από εδώ και στο εξή. Είπαμε, εκείνοι πιο αγανακτισμένοι, πριν να ξεκινήσει το έργο, θα κολλήσουμε το έργο. Δηλαδή, θα το παρακολλήσουμε, δεν θα αφήσουμε να δουλέψει. Ξέρετε ότι πρόκειται να ξεκινήσει ξανά επανεκκίνηση και έπρεπε ήδη να ξεκινήσει από το φθινόπωρο με καινούργια εταιρεία. Εγώ προσπαθώ να κατευνάσω τα πνεύματα και να πούμε σε έργο που εμείς πήγαμε, το πονέσαμε, δουλέψαμε χωρίς να πληρωθούμε. Το θέμα να καταλάβουν οι ίδιοι αυτοί. Θέλουμε δηλαδή, γι' αυτό κάνω ό,τι κάνω προσωπικά και με τις συμπαράσεις των άλλων που αυτή τη στιγμή δεν βρίσκονται δίπλα μου, ότι βοηθήστε μας, στηρίξτε μας. Στηρίξτε μας σε αυτά τα πράγματα, δώσουμε σταθούμε. Εγώ είμαι ο πιο νέος επαγγελματίας από αυτούς και κινδυνεύω να καταστραφώ, ας πούμε. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταλάβετε, να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε ειλικρινά. Εμείς θέλουμε να πληρωθούμε όπως, εντάξει, και να πάμε, αν θέλουν η εταιρεία, με μια σωστή σύμβαση αυτή τη φορά, όχι με αυτά της προηγούμενης εταιρείας, να μπορέσουμε να δουλέψουμε. Καταλάβετε, να μπορέσουμε να δουλέψουμε και να προσφέρουμε. Διότι διαφορετικά καταλαβαίνετε ότι και το έργο τώρα δεν είναι σωστό. Το έργο είναι μεγάλο, έχει ψωμί για όλους μας. Να πούμε, να μπορέσουμε να δουλέψουμε μάλλον κύριε, σωστά. Κύριε, το παρακολουθούμε το θέμα, δεν το αφήνουμε, το παρακολουθούμε. Θα κάνουμε και εμείς μια παρέμβαση στην κυρία Καλογύρου να δούμε τι μπορεί να κάνει. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα η κυρία Καλογύρου, όπως κατάλαβα εγώ, τα λεφτά τα έχουν δώσει και δεν μπορούσαν να μην τα δώσουν. Να κάνει παρέμβαση στο υπεχοδέ. Ναι, να κάνει παρέμβαση στο υπεχοδέ. Ξέρω ότι το διάβασα στην εφημερίδα στα νέα της Λέσβου, ότι πήγε, βρήκε τον κύριο Σπίρτζο και μίλησε για την Καλονή Πέτρα. Εκεί πέρα ένα έργο, πολύ σωστά, να γίνονται έργα, να δουλεύουμε και εμείς να πούμε και αυτά. Αλλά
Πείτε και στον κύριο Σπρότζη τα προηγούμενα, παρακαλώ, τα προηγούμενα, σε αυτούς τους ανθρώπους που ήδη έχουν κάνει ό,τι έχουν κάνει, ας πληρωθούν. Ένα χρόνιο πρόβλημα που ακούγεται και συνέχεια παίζει στα μέσα ενημέρωση είναι αυτό με το μουσικό σχολείο, για το οποίο ακόμα δεν έχει βρεθεί ουσιαστική και τελεσίδικη λύση. Έτσι ο κύριος Κατσαρός, δήμαρχος Λέσβου, είχε μία συνάντηση με τους γονείς, τους εκπαιδευτές και όχι μόνο για το θέμα αυτό. Πράγματι το προηγούμενο Σάββατο, μετά από πρόσκληση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου, έγινε μία συνάντηση στο Μουσικό Σχολείο και παρευρέθηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Εκεί, αφού μας έδειξαν τους χώρους, ο Δήμος Λέσβου βέβαια τους ήξερε, έδειξαν τους χώρους που στεγάζεται το Μουσικό Σχολείο, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, το ξέρουμε, είναι μια διαπίστωση όχι μόνο από αυτή τη Δημοτική Αρχή αλλά και από πολλές προηγούμενες. Και μετά από συζήτηση τριών ωρών ενημέρωσα για τις ενέργειες που έχει κάνει ο Δήμος όλους τους φορείς και κυρίως τους γονείς και τους καθηγητές. Είμαστε στο στάδιο αγοράς συγκεκριμένου οικοπαίδου στην περιοχή της Βαριάς, εκεί όπου προβλέπεται η ανέγερση σχολείων, που ανήκει σε ένα συγκεκριμένο ιδιοκτήτη, ο οποίος δεν είναι, είναι λέσβιος μεν, αλλά είναι κάτοικος Νοτιού Αφρικής. Μίλησα μαζί του, έχουμε επικοινωνήσει μαζί. Την ερχόμενη εβδομάδα, κατά πάσα πιθανότητα Τετάρτη, επίκειται ραντεβού στην Αθήνα μαζί με τον Δήμαρχο, τον Σπύρο τον Γαλινό, για να προχωρήσουμε στην απευθείας αγορά του συγκεκριμένου οικοπαίδου. Υπήρχαν αντιρρήσεις από πλευράς του ιδιοκτήτη για να μας το πουλήσει. Ήδη είχαμε ξεκινήσει τις διαδικασίες απολωτρίωσης, ο Δήμος Λέσβου, αλλά τελικά ενημερώθηκε και κατάλαβε ότι το οικόπεδο του δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει για άλλο λόγο, γιατί είναι δεσμευμένο από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την ανέγερση σχολείου, και τελικά μετά από αρκετές προσπάθειες καταφέραμε να κλείσουμε ραντεβού μαζί του την ερχόμενη Τετάρτη με τη σκέψη να προχωρήσουμε στην απευθείας αγορά. Οι επόμενες κινήσεις που πρέπει να γίνουν είναι να, μόλις το οικόπεδο περιέλθει στο όνομα του Δήμου Λέσβου, με δαπάνη από χρήματα του Δήμου, από ιδίους πόρους του Δήμου, και μιλάμε για ένα ποσό αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Οι επόμενες κινήσεις λοιπόν είναι να, η μελέτη να να εκπονηθεί από τις κτηριακές υποδομές, όπως ήδη έχουμε συμφωνήσει, και από εκεί και πέρα να εξευρεθεί πρόγραμμα ευρωπαϊκό, γιατί ασφαλώς θα μιλάμε για κάποια εκατομμύρια ευρώ, ένα καινούριο σύγχρονο κτίριο. Από ευρωπαϊκό πρόγραμμα λοιπόν παρευρισκόταν στη συγκέντρωση και η Διαχειριστική Αρχή, το ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου, οι οποίοι μας είπαν ότι αν ολοκληρωθεί η μελέτη είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν στο άνοιγμα ενός προγράμματος ευρωπαϊκού για να το εντάξουμε. Από εκεί και πέρα το πρόβλημα που υπήρξε, και εκεί έγινε ευρεία συζήτηση, είναι μέχρι τότε δεν μπορεί να συνεχιστεί η κατάσταση αυτή που επικρατεί στο Μουσικό Σχολείο. Αυτό το έργο θα έχει ένα εύρος πενταετίας. Τα επόμενα πέντε χρόνια πρέπει να εξευρεθεί η λύση που θα στεγαστεί το Μουσικό Σχολείο. Οι λύσεις που προτάθηκαν ήταν τρεις. Ή μέσω του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αν υπάρχουν κάποιες διαθέσιμες αίθουσες, που από ό,τι αντιληφθήκαμε και εγώ προσωπικά σε μια επικοινωνία δεν είναι εύκολο, δεν υπάρχουν αίθουσες, και βέβαια δεν μπορεί η τριτοβάθμια με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση να συνυπάρξουν κατά κάποιο τρόπο, θα υπάρξει πρόβλημα. Η δεύτερη λύση ήταν να εξευρεθεί κάποιος χώρος, να νοικιαστεί από το Δήμο Λέσβου, να διαμορφωθεί και να στεγαστεί εκεί το Μουσικό Σχολείο. Και αυτό δεν είναι ακατόρθωτο μεν, είναι δύσκολο δε, γιατί θα απαιτηθούν πολλά χρήματα, θα απαιτηθεί χρόνος, τουλάχιστον 2 χρόνια για να υλοποιηθούν όλα αυτά. Άρα
Είναι δύσκολο, όχι ακατόρθωτο, το συζητάμε. Και η τρίτη λύση είναι να τοποθετηθούν κοντέινερ στον αύριο χώρο, να στεγαστούν κάποιες τάξεις του πέμπτου γυμνασίου, κάπου πρέπει να συνεννοηθούμε εκεί ποιοι θα στεγαστούν, να ελευθερωθούν κάποιες αίθουσες για να μπορεί το μουσικό σχολείο να μην κάνει μάθημα σε αποθήκες και χώρους απαράδεκτους για τη λειτουργία ενός σχολείου. Εκεί καταλήξαμε, κάθε μέρα το παρακολουθούμε. Για το θέμα το κοντέινερ, αν τελικά ευωδώς αυτή η λύση, θα πρέπει να μιλήσουμε με το Υπουργείο Παιδείας. Θεωρώ ότι θα είναι πρόθυμοι να μας βοηθήσουν σε αυτό με τη χορηγία των σύγχρονων κοντέινερ και όχι όπως αυτών που προμηθευόμαστε από τις κτηριακές υποδομές κυρίως, για να μην έχουν πρόβλημα, γιατί ήδη υπάρχουν τα κοντέινερ εκεί, νομίζω είναι 2 ή 3, δεν είναι σε τόσο καλή κατάσταση, μπορώ να πω είναι σε άθλια κατάσταση. Και τη νέα σχολική χρονιά να μπορεί να λειτουργήσει εκεί το σχολείο. Όλα αυτά είναι σε εξέλιξη, μιλάμε συνεχώς με το Σύλλογο Γονέων και ιδιαίτερα τον πρόεδρο, τον κύριο Καρύπη, σε πολύ αγαστή συνεργασία, η οποία πιστεύουμε ότι θα φέρει άμεσο αποτέλεσμα. 14 Φεβρουαρίου, η γιορτή των ερωτευμένων. Ο Δήμος Λέσβου τιμά για μία ακόμη φορά, όπως κάθε χρόνο άλλωστε, τον Άγιο Βαλεντίνο, τον προστάτη των ερωτευμένων, τον οποίο τιμά με πολλές εκδηλώσεις και λαμπερές εκδηλώσεις. Για το θέμα αυτό μας μίλησε ο Δήμαρχος Πολιτισμού, ο κύριος Κώστας Αστυρακάκης. Χθες άρχισε το τριήμερο το εορτασμό του Αγίου Βαλεντίνου με την μεγάλη συναυλία του Γιάννη του Κότσιρα. Σήμερα παραμονή, όπως κάθε χρόνο, έχουμε το διαγωνισμό ερωτικού ποίηματος και τραγουδιού ερωτικού, και όπως ξέρετε αυτό δίνει κίνητρο στους συμπολίτες μας να γράφουν και να δημιουργούν από τους πιο απλούς ανθρώπους με διαφορετικό μορφωτικό επίπεδο σε ένα νησί που έχει την παράδοση και στην ποιήση και στη μουσική από την αρχαιότητα έως σήμερα. Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σήμερα εκδήλωση με δωρεάν είσοδο επίσης. Στην Επιτροπή, για μένα τα ποίηματα θα είναι οι δικοί μας εδώ διανοούμενοι, οι δάσκαλοι μας, ο Παναγιώτης Παρασκευαίδης, ο Παναγιώτης ο Αλεξέλης, ο Πατήλας, ο Δημήτρης. Και στην Επιτροπή για τα μουσικά, για τα τραγούδια, εκτός από τους δύο ντόπιους που μετήχαν και πέρυσι, τον Τάκη τον Σιρέλη, τον Στιχουργό, τον Νίκο τον Βερβενιώτη, τον εραστή με τη μουσική, τον εραστέχνη μουσικό χρόνια, θα είναι ο Γεράσιμος Ανδρεάτος στην Επιτροπή σήμερα, μαζί με τους μεγάλους μουσικούς, τον Μπαρμπάτη, τον πιανίστα, τον Κοροναίο, τον Τενόρο που είναι από τη λυρική σκηνή. Και έτσι θα έχουμε ένα πάρα πολύ όμορφο πρόγραμμα, στο οποίο θα συμμετέχουν επίσης η Βασιλική Παπαγεωργίου με το συγκρότημα Βόσπορος και ο Μάκης ο Ψαραδέλης, ο γνωστός μας Μάκης, μαζί με τον Μάριο τον Λέλεκα. Αύριο τώρα είναι η Λιτανία των Οστών του Αγίου στις 6 από την Αγορά, από την Καθολική Εκκλησία, που πρέπει να μετέχουμε όσο περισσότερο γίνεται, γιατί οι εικόνες αυτές θα πάνε στην Αθήνα, σε κανάλια των Αθηνών, και όπως είπα και χθες, πρέπει η τοπική κοινωνία να αγκαλιάσει ένα πλεονέκτημα που έχουμε, το οποίο και για καθαρά τουριστικούς λόγους, και να μην το μπλέκουμε με θρησκευτικούς λόγους, η στόχευση του Δήμου είναι να αξιοποιήσουμε τέτοια πλεονεκτήματα που έχουμε, ώστε να αυξηθεί η επισκεψιμότητα στο νησί και το χειμώνα. Αυτό χτίζεται με τη συμβολή και την κατανόηση και τη συμμετοχή όλων μας, όλης της κοινωνίας, για να μπορέσει να απλωθεί στο Πανελλήνιο και σε όλο τον κόσμο. Αύριο είναι επίσης μεγάλη συναυλία με τον Γεράσιμο τον Ανδρεάτο και με τους άλλους μουσικούς, τους σπουδαίους μουσικούς που σας προανέφερα, και θα έρθουν οι συντοπίτες μας. Είναι ελεύθερη είσοδος, με προσκλήσεις, ή και όπως και χθες, και κάποιοι χωρίς προσκλήσεις. Την πρωτοχρονάτικη πίτα της έκοψε η σχολή χορού Danza Passion. Πάμε να δούμε τα σχετικά πλάνα.
Σήμερα είχαμε την κοπή πίτας για το 2019 της σχολής μας και ευχαριστούμε πολύ που είσαστε και σήμερα εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χορέψαμε, κόψαμε την πίτα μας, κληρώσαμε δωράκια. Ήταν σύσσωμα όλα τα τμήματα με τους δασκάλους κτλ. Είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Ήρθαμε εδώ στο κτήμα Ινοφόρος γιατί φοβηθήκαμε μη δε χωράμε αν πάμε κάπου αλλού, αλλά και εδώ τελικά το γεμίσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο που ήρθε εδώ και στήριξε την σημερινή εκδήλωση. Και φυσικά το κτήμα Ινοφόρο. Και κάθε χρόνο και τον κύριο Πατερέλη, οπωσδήποτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η πρώτη φορά που κάναμε εκδήλωση εδώ. Ενθουσιασμένη είμαι. Γενικά είναι πάρα πολύ ωραία. Περάσαμε πολύ ωραία απόψε. Τα παιδιά τι παρουσίασαν σήμερα? Τα παιδιά είχαμε παρουσιάσει σήμερα από ρυθμική, από μουσικοκινητική, από breakdance, από hip-hop, από σύγχρονο, τα τμήματα του Latin, oriental. Είχαμε τα πάντα σήμερα. Ήταν όλη η σχολή, όλοι. Πόσος καιρός χρειάστηκε για να προετοιμαστείτε? Ουσιαστικά είμαστε κατά τη διαδικασία προετοιμασίας για την παράστασή μας την καλοκαιρινή, οπότε σήμερα παρουσιάσαμε κάποια μικρά κομμάτια από αυτά που πρόκειται να δούμε τον Ιούνιο. 17 Ιουνίου η παράσταση. Ό,τι γίνεται για όλη τη χρονιά. Ναι, βέβαια. Συνεχώς βγάζουμε καινούργια πράγματα, γιατί όλο και κάποια εκδήλωση τυχαίνει, όλο και κάπου πάμε και τα δείχνουμε, οπότε ξανά ανανεώνουμε, φτιάχνουμε καινούργια πράγματα, όρεξη να υπάρχει, τα παιδιά να θέλουν να χορεύουν, να θέλουμε και εμείς να χορεύουμε και πάντα κάτι θα κάνουμε. Κάποιες διακρίσεις είχαμε? Δεν είχαμε. Ήρθατε και μιλήσαμε πριν φύγουμε για τους αγώνες του Δεκεμβρίου. Είχαμε πάρα πολλές διακρίσεις σε όλα τα τμήματα και η κοπέλα της ρυθμικής που κατέβαινε για πρώτη φορά πήρε πρώτη θέση στο Greek Cup και τρίτη θέση στο Mediterranean. Είχαμε εδώ τον Μπάμπη τον Αχλάτη, εδώ τον έχουμε το μικρούλι μας, που μας πήρε δύο κύπελα και στο Mediterranean και στο Greek Cup στο Break Dance. Είχαμε το δάσκαλο βέβαια του Break Dance, τον Μιχάλη τον Ζέρβο, που μας πήρε κύπελο πάλι στο Break Dance. Είχαμε τρίτες θέσεις, τέταρτες θέσεις κτλ. Πρώτη θέση χόρεψα μαζί με το Μίμη το Σταυράκι, πρώτη θέση στο One Dance Samba. Φέραμε πολλά μετάλλια και πολλά κύπελα, τώρα αυτή τη στιγμή μπορεί να ξεχνάω. Το εφηβικό μου τμήμα, η Blue Poison που είχατε δει με τα μπλε τα φορέματα κτλ. Κατέκτησαν την πρώτη θέση στο Greek Cup και τη δεύτερη θέση στο Mediterranean. Ήταν φοβερές, είχαν αρκετό ανταγωνισμό οι συγκεκριμένες, ήταν το κάτι άλλο. Κυρίες και κύριοι, και στο σημείο αυτό το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Μυτιλήνης ολοκληρώθηκε. Θερμή παράκληση όπως προσέχετε λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή μας. Να προσέχετε όλοι, ιδιαίτερα οι οδηγοί, γιατί οι δρόμοι είναι με πολύ παγετό, πολύ κρύο και βέβαια είναι αρκετά ολιστοί. Να είστε όλοι καλά.